Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το Αρχείο Πολιτισμού και το Άρωμα Ελλάδος σήμερα θα σας μιλήσουν για τους αρχαίους Έλληνες οπλίτες, πολίτες. Αυτό σημαίνει οπλίτης και πολίτης. Αναγραμματισμός απλός είναι. Αν δεν είσαι πολίτης, δεν μπορούσες να είσαι οπλίτης. Και για να αν ήσουν οπλίτης, μπορούσες να γίνεις και πολίτης. Για τους αρχαίους Έλληνες στρατιώτες, τα ελληνικά αγήματα, τα εξαρτήματα αυτών των φορεσιών και των πανοπλιών και αυτά που θα έπρεπε όλοι να τα γνωρίζουμε και που αν ήμασταν στην Ευρώπη, ας πούμε, ξέρω εγώ, και ήμασταν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, θα τα φορούσαμε σε κάθε εκδήλωση, όπως το κάνουν αυτοί, βλέπετε, παντού δίνονται Κέλτες, δίνονται ό,τι θέλεις, Βίκινγκς δίνονται και παντού και το έχουν τιμή τους και καμάρι τους, και εδώ, εάν το κάνουμε κάτι τέτοιο σε μια εκδήλωση, θα χαρακτηριστούμε γραφική ή κάπως αλλιώς. Δηλαδή, μια ρετσινιά δηλαδή, που μετά άντε να τη βγάλεις από πάνω σου, ενώ στην ουσία προσπαθείς να δείξεις, να προάγεις τον πολιτισμό σου και την καταγωγή σου. Μαζί μου σήμερα έχω το φίλο μου, τον Διονύση τον Βαρδίκο, από το Άγημα Λεωνίδας. Μας έχει φέρει και όλα αυτά εδώ πέρα τα ωραία εξαρτήματα, λίγα μόνο από αυτά που έχει, για να μιλήσουμε για αυτήν εδώ ακριβώς την ιστορία και αυτά εδώ ακριβώς τα όπλα. Γεια σου Διονύση μου. Καλησπέρα Γιώργο. Θέλω να σου πω συγχαρητήρια που συνεχίζετε αυτή την παράδοση χωρίς κανέναν από πίσω, χωρίς κανέναν να σας επιχορηγεί, να σας πλουτίζει, να σας έχει λογαριασμούς στις τράπεζες κλπ. Να σας δίνει έστω την πρώτη ύλη, να σας επιχορηγεί τα δέρματα ή οτιδήποτε άλλο και προσπαθείτε μόνοι σας μια παρέα τρελών. Γιατί έτσι τους θεωρώ εγώ όλους αυτούς. Ναι. Με την έννοια την ελληνική της τρέλας, όμως την ελληνική τρέλα, που συνεχίζετε και κάνετε αυτά τα πράγματα. Πες μου καταρχήν ένα μικρό βιογραφικό του Αγήματος Λεωνίδας. Το Άγημα Λεωνίδας υπάρχουμε σαν σύλλογος από το 2008. Mm-hmm. Με την πρώτη ονομασία που είχαμε τότε, τις Σπαρτιατικές Μόρες. Και πριν υπήρχαν κάποια παιδιά από εμάς τα οποία είχαν κάποιες στολές, ντυνόντουσαν, συμμετείχαν σε κάποια γυρίσματα του History Channel. Mm-hmm. Ήταν μια παρέα σκόρπιοι ουσιαστικά, μαζευόντουσαν όποτε χρειαζόταν. Mm-hmm. Ο καθένας είχε ό,τι ήθελε μόνος του να φτιάξει, ό,τι μπορούσε από τη δυνατότητα τη δικιά του. Ευτυχώς το 2008 με τον πρώτο πρόεδρο που είχαμε το παιδί, τον Παναγιώτη Σοπουλής, ο πρώτος πρόεδρος του συλλόγου, λόγω της εμπειρίας που είχε από διάφορους λαογραφικούς συλλόγους, ήταν και μουσικός ο ίδιος, παραδοσιακός μουσικής μουσικός, μας οργάνωσε ουσιαστικά, μας έβαλε σε ένα δρόμο, μπράβο. Και ιδρυθήκαν τότε Σπαρτιατικές Μόρες. Mm-hmm. Με πάρα πολλές δραστηριότητες, είχαμε πολύ καλές σχέσεις και με τους Μανιάτες, ας πούμε, και με διάφορες εκδηλώσεις προσπαθούσαμε να πηγαίνουμε παντού. Όταν αυτό που λες τώρα, δηλαδή βάζετε τα έξοδα και τα εισιτήρια, έτσι, μπαίνατε σε ένα βανάκι και πηγαίνατε σε ένα αυτοκίνητο. Βέβαια, ο καθένας το αυτοκίνητό του, ναι, και τρέχατε μας, όπου σας καλούσαν, ναι, ναι. Στη Μάνη, στην Ήπειρο, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω εγώ. Όλοι θέλουν να πας, δεν είναι κανείς όχι. Α, ελάτε. Ελάτε, ναι. Ναι. Βάλε τα λεφτά και εύκολο δεν είναι πάντα. Ναι. Και πρέπει να φορτώσεις και όλα αυτά τώρα, τα πράγματα. Τώρα, μια παρέα ήμασταν τότε, για να ιδρυθεί σύλλογος, 25 άτομα, 24. Πλήρως ενδεδειμένοι, ήμασταν γύρω στα 10 άτομα. Περίπου τόσο είμαστε και τώρα. Mm. Γιατί έρχονται, φεύγουν παιδιά, κουράζονται. Που σημαίνει όμως ο καθένας έχει μια κούτα μεγάλη βαλίτσα για τα δικά του μόνο, ναι, θέματα. Έτσι, άρα δεν μπορεί να είναι 4 άτομα. Μια διαφορά μόνο ποια είναι, ότι παλιότερα είχαμε ο καθένας τη δικιά του στολή. Mm-hmm. Τώρα, επειδή φτιάχνω εγώ περισσότερα, ας πούμε, πράγματα, έχουμε, μπορεί να έρθει κάποιος, εκεί μπερδεύονται σαν αν πάμε κατευθείαν στο σήμερα. Πιστεύουν ότι για να έρθουν στο σύλλογο πρέπει να έχει κάποιο στολή. Mm-hmm. Ή να την προμηθευτεί ή να την πάρει άμεσα. Δεν ζητάμε τίποτα τέτοιο. Εμάς μας ζητάμε να έρθει. Τη διάθεση. Ας έρθει μαζί μας. Μπορώ να διαβάσω καταστατικό. Τα έχουμε όλα ανοιχτά. Τίποτα δεν έχουμε κρυφά. Τηλέφωνα, Facebook, όλα είναι ανοιχτά σε εμάς. Δεν υπάρχει κάτι να κρύψουμε ουσιαστικά. Να συμμετέχει κάποιος είναι πολύ απλό. Μας ενδιαφέρει η φυσική του παρουσία. Mm-hmm. Γιατί εμείς έχουμε μια εμπειρία, ας το πούμε, εδώ και 13 χρόνια. Μπορούμε να διαθέσουμε κάποιο ημάτιο, σανδάλια. Κάποια βασικά πράγματα. Ακριβώς. Ψήφος, δώρατα, όλα αυτά. Μπορεί να έρθει να συμμετέχει και από εκεί και πέρα σιγά-σιγά. Και κυρίως σας καλούν σε πετειακές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με αναβίωση μνήμη ή ομιλιών, τέτοια πράγματα, αρχαίων μαχών. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα. Δύσκολα. Γιατί? Κοίταξε, οι περιοχές που έχουν ιστορική σημασία, δηλαδή Πλατεές, Θερμοπύλες, Σαλαμίνα,
Ο κάθε δήμαρχος θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι καινούργιος, ότι αυτός τα ξέρει όλα, mm-hmm. οι προηγούμενοι δεν κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Οπότε με το που αλλάζει δήμαρχος είναι όλα από την αρχή. Mm-hmm. Ό,τι έχει κάνει στο συγκεκριμένο δήμο πριν, πάει πέταμα. Ακριβώς. Ο καινούργιος θεωρεί ότι ελάτε πάλι σε εμένα. Mm-hmm. Εύκολο δεν είναι. Ούτε να πάμε σε κάποιον που θέλει εκδηλώσεις. Όλοι θέλουν να μας βάλουν για τεκόρ, ας πούμε. Ναι. Καλά το είπες, για δεκόρ. Στη Βαρβαρική, ναι. Για δεκόρ, ναι. Καλά το είπες. Για δεκόρ σας θέλουν. Mm. Δηλαδή δεν θέλει κανείς για την ουσία του πράγματος. Διότι, δεν ψάχνω την ουσία. Ναι, διότι ένα παιδί, και έχω προσωπική εμπειρία από πράγματα που έχουμε κάνει μαζί, μόλις σας βλέπει, ενθουσιάζεται και αρχίζει να το ψάχνει. Το κοιτάει από κάτω, από πάνω, και αυτό φοβούνται, το ξύπνημα αυτού του κιτάρου. Αυτό που λέμε πάντα εμείς. Εμείς ήρθαμε να καλύψουμε ένα κενό. Δεν είμαστε δάσκαλοι, δεν είμαστε καθηγητές, δεν θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε εμείς πρέπει να το μεταδώσουμε, είναι το σωστό, είναι το τέλειο, όλα αυτά. Εμείς από την καλή μας διάθεση, εμπειρικά, πιστεύουμε ότι απλώς κάνουμε, mm-hmm. ας πούμε, το καθήκον μας προς την ιστορία. Και εμείς... προς τη μνήμη, προς ακριβώς. Τη διατήρηση της μνήμης. Ακριβώς. Πάμε να δούμε... Γιατί, συγγνώμη ναι. λίγο, εμάς μας ενδιαφέρει, δεν διδάσκουμε τίποτα, θυμίζουμε μόνο. Έτσι, εμείς έτσι. Δίνουμε μια εικόνα. Όταν πάμε και βγάζουμε μια φωτογραφία σε ένα αρχαίο μνημείο, πιστεύουμε ότι το ζωντανεύουμε. Του δίνουμε μια εικόνα να φανταστείς πώς ήταν τότε. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς να πας να βγάλεις, ας πούμε, ένα και... τείχος, ένα αρχαίο τείχος, μια φωτογραφία, και αλλιώς σωστό, με ένα το λες, και στο φινάλε ας έρθουν οι καθηγητάδες και όλοι αυτοί εκεί πέρα να μας πούν ποιο ήταν το σωστό και ποιο ήταν το λάθος και να συμμετέχουν. Πούντι. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ιταλική παροιμία, τη χρησιμοποιώ πολλές φορές, που λέει όποιος μπορεί κάνει, όποιος δεν μπορεί κρίνει. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, την προσπερνώ λοιπόν και θέλω να μιλήσουμε για ένα-ένα από αυτά τα κομμάτια. Να ξεκινήσουμε από πάνω. Λοιπόν, από... κατά καιρούς τώρα, όπως ιδρυθήκαμε σαν σύλλογος, τα πρώτα που υπήρχαν, τα μοναδικά που υπήρχαν, ήταν στο εμπόριο. Mm-hmm. Εμπόριο, μιλάμε για Ευρώπη. Mm-hmm. Ασία, στην Ινδία υπάρχει μια εταιρεία, στην Αυστραλία και όλα αυτά. Όποιος έχει χρήματα. Δηλαδή και ελληνικό, αν ήθελε, θα πάει στην Ινδία, ας πούμε. Δεν υπάρχει, δύσκολο. Μάλιστα. Δύσκολο. Ελληνικό, γιατί όλα αυτά τα κομμάτια κανείς δεν θα κάτσει να σου φτιάξει ένα. Αν θα το κάνει κάποιος από χόμπι, mm-hmm. δηλαδή να πάρει ένα ξύφος, φτιάχνει, ας πούμε, το 21, ας πούμε, σπαθιά και θα σου πει φτιάξε μου και ένα αρχαιολινικό χωρίς σχέδιο, χωρίς τίποτα, να θυμίζει κάτι αρχαιολινικό. Mm-hmm. Οτιδήποτε φτιάχνει κάποιος, θα έλεγε αυτό είναι αρχαιολινικό. Μάλιστα. Όπως υπάρχουν στο εμπόριο πάρα πολλά. Άμα δεις, άρα λοιπόν αρχίζεις να κατασκευάζεις κιόλας εσύ κομμάτια, έτσι. Όσο κατασκευάζω, ναι. Εγώ λόγω της εμπειρίας μου, της δουλειάς μου. Ναι, ναι. Μα δεν μπορείς από θέμα χρημάτων να τα πάρεις. Και δεύτερον, από θέμα, ας το πούμε, πιστότητας ως προς τα αρχαία. Mm-hmm. Γιατί οι ξένοι, ό,τι και να φτιάξουν, είναι κάποια κομμάτια παραγωγής, είναι εμπορικά. Δηλαδή, σου βαφτίζουν, ο άλλος έρχεται και μου λέει: έχω το σπαθί του Αχιλλέα. Έλα, βρε μεγάλη, του λέω: πού το βρήκες? Κανείς δεν το έχει δει μέχρι τώρα το σπαθί του Αχιλλέα. Σου βαφτίζουν κάτι, όπως βαφτίζουν καναπέδες Άρτεμις, ξέρω εγώ, όπως βαφτίζουν σαλόνια, ξέρω εγώ. Υπάρχουν όμως αγκία από τα οποία μπορείς να συμβουλευτείς. Μόνο από εκεί. Μόνο από εκεί. Από αγκία και παραστάσεις. Ευτυχώς υπάρχουν αυτά, υπάρχουν πάρα πολλά. Ο καθένας από εμάς όπως μπορεί. Αλλά το αγκείο δεν σου λέει όπως... το υλικό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τα υλικά, κοιτάξτε. Πάνω κάτω τα ξέρουμε. Ο τρόπος μάχης δεν έχει αλλάξει πολύ. Ακόμα και σήμερα σε μερικοί λαοί χρησιμοποιούν σπαθιά, μαχαίρια, mm-hmm. μασέτες, ας πούμε, ναι. που έχουν. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα κράματα ήταν η μεγάλη Ακριβώς. ουσία. Περνάμε από τις εποχές, όπως μας λένε οι αρχαιολόγοι, από την εποχή του Χαλκού, εποχή του Σιδήρου. Υπολογίζουμε περίπου. Γενικότητα. Αλλά υπολογίζουμε τα. Πάμε για την περικεφαλαία. Περικεφαλαία. Το κράνος. Η συγκεκριμένη είναι κορυφιακού τύπου, η κλασική αυτή που ξέρει όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Να πούμε ότι ήταν υπερόπλο αυτό την εποχή εκείνη, έτσι. Ναι. Έδινε τέλεια ασφάλεια σε αυτόν που τη φορούσε και μπορούσε μέσα από εδώ να έχει και πολύ έχει καλή πολύ... ορατότητα. Κατά καιρούς, άμα δούμε και φωτογραφίες και διάφορες άλλες περικεφαλές που έχουμε, υπήρχαν διακυμάνσεις ως προς το σχήμα mm-hmm. και στην οπτική της, στην καθαρότητα της οπτικής, mm-hmm. στα αυτιά. Άλλες έχουν ανοίγματα εδώ πέρα για να ακούς καλύτερα. Να ακούς καλύτερα, ναι. Αργότερα η ίδια έβγαινε με κινητές παραγμαθίδες. Δηλαδή μπορούσαν να ανοίξουν. Ναι. Οπότε τις κατέβαζες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Πώς άλλαζε ο τρόπος μάχης, άτραζε και η ενδυμασία. Η συγκεκριμένη να πούμε ήταν ότι ήταν και μονόφυλο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
τα ναι. πιο πολλά από αυτά τα κράνη και περικεφαλαίες ήταν ένα φύλλο, ναι, ήταν ένα μεγάλος τεχνίτης. Υπάρχουν και τώρα. Η ναι. συγκεκριμένη περικεφαλαία είναι του κυρίου Γιώργου Ρούση, είναι mm. γλύπτης, ο οποίος φτιάχνει και περικεφαλαίες. Υπάρχει, όσο φτιάχνεις, γνωρίζεσαι με κόσμο, σε πλησιάζουν, τους πλησιάζεις, όλα αυτά. Υπάρχουν καλλιτέχνες, ναι. σίγουρα. Υπάρχουν και μάστορες. Είναι ένας φίλος ο Δημήτρης ο Αλεξάνδρου από τη Χαλκίδα, ο οποίος, άμα δεις δουλειά του, μουσιακό επίπεδο. Συνεργάζεται μόνο με μουσεία, με πανεπιστήμια και τέτοια. Κάτι δεν τον ξέρει, ας πούμε, εύκολα. Είναι μέλος του συλλόγου, συμμετέχει, είναι επαγγελματίας τοξότης, είναι τα πάντα. Εδώ να πούμε και φτιάχνει πολλά πράγματα. Τώρα. Αυτό εδώ πέρα, η κορυθάλη, είναι πολύ σημαντικό για τη μάχη, την έκβαση της μάχης. Αυτό έτσι. Τι κάνει. Να ξεκινήσουμε βασικά ότι μέσα από τη συμμετοχή στο άγημα αναιρείς πολλά πράγματα και μαθαίνεις πολλά πράγματα εμπειρικά. Άσχετα τι λένε τα βιβλία, αν δεν τα ζήσεις, αν δεν σπρώξεις, αν δεν χτυπηθείς, αν δεν το φορέσεις, δεν καταλαβαίνεις. Έτσι. Η περικεφαλαία σου έκρυβε πάρα πολύ την ορατότητα. Αλλά ο τρόπος μάχης, 5ο αιώνα, ας πούμε, που είναι αυτή η περικεφαλαία, 6ο, 5ο αιώνα μέχρι 4ο περίπου, ήταν τέτοιος που δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Το μόνο που κοίταξες ήταν να κοίταξες μπροστά. Φαντάσου ότι είσαι πρώτος, δεύτερος, τρίτος σε σειρά. Δίπλα σου είναι άλλος, αριστερά σου άλλος, πίσω σου άλλος, δεν βλέπεις τίποτα. Ναι. Το μόνο που βλέπεις τι είναι. Η χέτη. Το λοφείο. Το λοφείο, το οποίο συγκεκριμένα είναι από ουρά αλόγου, λόγω αντοχής, στέκεται πιο όρθια, είναι πιο, πιο εντυπωσιακό. Βαφότανε, αλλά αυτό είναι που διέκρινε τον αξιωματικό σου. Τον αρχηγό σου, ναι. Δεν ήταν για λόγο. Και γυρνώντας το κεφάλι, έδινε και τις κατευθύνσεις, ας πούμε. Έξερες ότι εκεί πας. Είναι μπροστά σου, εκεί πας. Δεν είχαν όλοι, ούτε είχαν όλοι το ίδιο. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι για λόγους διακοσμητικούς, δεν είναι για λόγους φωτογραφίας, δεν είναι για λόγους. Πρακτικούς λόγους. Είναι γι' αυτό παλιότερα, άμα δούμε τις ομυρικές μου εποχές, έχουν ψηλά λοφεία. Πολύ ψηλό λοφείο και λες υπερβολικό. Ο άλλος έχει φτερά πάνω του, έχει κέρατα, έχει πάρα πολλά πράγματα. Δήλωνε τον βαθμό και δήλωνε καταρχάς τη μονάδα. Την ώρα της μάχης, την ώρα της μάχης, το προς γιατί τα που πάμε όταν τώρα. Είσαι σε μια φάλαγγα μέσα, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Είναι τέτοια εκεί η μάχη, είσαι σε μια στάση ασπίδα δόρη, πολεμάγανε βασικά, να μιλήσουμε και για το δόρη. Η περικεφαλαία, το μόνο που σε προστατεύει σίγουρα είναι από βλήματα, από βέλη, από πέτρες. Τα πάντα, ό,τι μπορεί να πετάξει κάποιος. Έχεις ορατότητα μόνο για ευθεία, μόνο για να βλέπεις, τίποτα άλλο. Και ακούς το διπλανό σου. Που δίνεις παραγγέλματα, φωνάζεις. Μία μάχη, όχι χολιγουδιανή, ζωντανή. Έτσι, ναι, ναι. Πάμε στο δόρυ. Το δόρυ. Το δόρυ το κατεξοχήν όπλο μάχης. Το συγκεκριμένο το έχουμε σε δύο κομμάτια για να μεταφέρεται, ας πούμε, πιο εύκολα. Το δόρυ έχει. Τι ξύλο είναι. Το συγκεκριμένο είναι καστανιά. Καστανιά. Ανάλογα την περιοχή που ήταν ο καθένας. Κρανιά. Ό,τι δάσος είχε δίπλα. Ακριβώς. Κρανιά, μελιά. Αργότερα. Για τη μελιά μιλάει ο Όμηρος, έτσι. Ακριβώς. Για το ξύλο της μελιάς. Για τα... Κάποιο δόρυ που και να μπροστά, είναι αντοχής. Χαλκός. Χαλκός, ναι. Ο χαλκός έχει δύο έννοιες. Είναι το μέταλλο της εποχής. Είναι πιο εύκολος στην κατεργασία του, στη δούλεψη. Και είναι και εντυπωσιακός. Δηλαδή έδινε κάποιο σαν πλούτο, σαν χρυσό. Οι άλλοι λαοί, ας πούμε, βλέπανε χρυσό. Το βάρος του πόσο είναι ολόκληρο? Εξαρτάται. Άμα δούμε στα μουσεία, δεν θα δεις δύο πράγματα ίδια. Προφανώς δεν υπήρχε φασόν, εντάξει. Ακριβώς. Υπάρχουν αιχμές από πολύ μικρές μέχρι 60 εκατοστά αιχμή. Λες πώς το έχει αυτό το πράγμα τώρα, πώς το κουβαλούσε. Είναι δύσχριστο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν έτσι. Κάθε εποχή, κάθε 100 περίπου χρόνια αλλάζαν όλα. Ναι, προφανώς. Η συγκεκριμένη αιχμή είναι μια κλασική αιχμή φιλόσχημη και έκοβε κιόλας ανάλογα τη χρήση του. Μπορείς και να τρυπήσεις και να κόψεις. Το βασικό, όλη τη διαφορά με τους άλλους λαούς, ας πούμε, την έκανε ο στήρακας. Μάλιστα. Είναι όλη η τεχνική, όλη η τεχνολογία που θα λέγαμε της εποχής είναι σε αυτό εδώ το κομμάτι. Το οποίο ήταν πιο βαρύ από την αιχμή. Δηλαδή η αιχμή περίπου σε αυτό, στο συγκεκριμένο, είναι περίπου ένα 100 σε κιλά, αυτό είναι ένα 800. Μάλιστα. Αλλά σου έδινε το αντίβαρο, που σημαίνει το δόρυ δεν το κρατάει στο κέντρο βάρος του,
Το κράταγε πιο πίσω, περίπου στα 2 τρίτα. Σου έδινε πλεονέκτημα προς το μήκος να χτυπήσει τον αντίπαλο. Το γνωρίζουμε πολύ καλά με τις άριζες. Ακριβώς. Αυτό, τι μεγάλο πλεονέκτημα. Πολύ αργότερα, ναι. Τι μεγάλο πλεονέκτημα ήταν αυτό. Ακριβώς. Το δόρυ του ήταν περίπου ανάλογα τον οπλίτη, γύρω στα 2,20, 2,30, 2,50. Πάλι δεν ήταν κάτι σταθερό. Αλλά ο Στήρακας έκανε τη δουλειά. Ήταν μητερός, που σημαίνει μπορείς να το καρφώσεις. Mm-hmm. Απλά να περιμένει εκεί. Να το καρφώσεις για να μην το κουβαλάς. Ακριβώς. Μπορείς να αντικαταστήσεις σε περίπτωση όταν σου σπάσει η αιχμή, αν έχεις τα χέρια να χτυπήσεις. Το βασικό ποιο είναι, μπορείς να κατήσεις κόντρα κάτω στο έδαφος. Mm-hmm. Φανταστούμε τις πρώτες μάχες που λέμε για τις φάλαγγες που πολεμούσαν οι Έλληνες μεταξύ τους με τον οθισμό, έσπρωχνε στον μπροστινό σου. Το δόρυ, δύο πρώτες σειρές ουσιαστικά το είχαν αναπτυγμένο για να χτυπήσουν. Οι πίσω δεν μπορούσαν να το είχαν όρθιο πάνω, γιατί θα χτυπήσαν τους δικούς τους. Οπότε τον πήγανε στο έδαφος κάτω. Ακριβώς. Και σαν αντιρρίδα. Βοηθάγανε σαν κόντρα, σαν αντιρρίδα. Και όταν περνάγανε πάνω από τραυματισμένους αντιπάλους, δεν έμεινε τίποτα. Χτυπαγές. Τον άλλο. Ακριβώς. Θώρακας. Πολύ βασικό. Θώρακας. Θωράκιο. Θώρακας. Για σήκωσε το να το δούμε. Ο συγκεκριμένος. Αυτή είναι το πίσω μέρος του. Αυτός είναι του εμπορίου. Δεν είναι φτιαγμένος από εμάς. Ναι. Είναι τύπου κοδονόσχημος. Αν το δούμε στα πλάγια, ανοίγει λίγο στην κοιλιά. Έδινε ευχέρεια κινήσεων και λένε ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και υπέας. Δηλαδή το να κάτσεις πάνω σε ένα άλογο και να μπορεί να... Είναι εποχής περίπου 7ο αιώνα. Υλικό. Οριχάλκος. Κλασικά οριχάλκος. Κράμα χαλκού. Το οποίο αυτός είναι ο βασικός κοδονόσχημος, παρέχει πολύ, αρκετή, πολύ καλή φύλαξη, κάλυψη ουσιαστικά, προστασία στο θώρακα και είναι και εποχής μυδικών πολέμων. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος. Έτσι, η κάλυψη αυτής της εποχής είναι. Είχε το βασικό ποιο είναι. Είχε και τη χάραξη επάνω του σώματος για να δίνει και εντυπωσία. Ναι, αυτός λέγεται μειώδης, είναι λίγο αργότερα. Ναι, ναι. Ήταν λίγο αργότερα έτσι. Εντυπωσίαζε τον αντίπαλο, ναι, όμως αυτό το πράγμα. Είσαι πολύ γυμνασμένος. Ναι, είσαι... ναι, ναι, ναι. Αυτό που δεν γνωρίζουν όλοι, αυτό που λέμε όταν το ζεις μέσα στο σύλλογο, δεν θέλω να δείξω κάτι. Ο θώρακας συγκεκριμένος, όπως θα δούμε και στα μουσεία, ακουμπάει έτσι. Δεν αγκαλιάζει το ένα το άλλο. Ναι. Για ποιο λόγο? Είναι το βασικότερο ουσιαστικά. Γιατί όταν πολεμούσαν με τον οθισμό που λέμε, φανταστείτε ένα βάθος ανδρών περίπου 8 σειρές, 12, μας αναφέρουν σε διάφορες, με καμιά μάχη δεν είναι ίδια με μια άλλη. Έτσι. Έτσι, άρα τη δυνατότητα που είχε κάθε στρατός, ας πούμε Σπαρτιάτης με Αθηναίους. Όταν συγκρούεσαι με τον οθισμό, έχεις την ασπίδα μπροστά σου. Όλες οι ασπίδες είναι στη θέση τους και σπρώχνουν τον μπροστινό. Επειδή το έχουμε ζήσει αυτό, έχουμε κάνει αναπαραστάσεις μεταξύ μας, όταν είμαστε και αρκετά άτομα, για να δούμε πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Ο θώρακας στον δεύτερο, στον τρίτο, στον τέταρτο δεν προστατεύει κανένα χτύπημα. Ούτε κινδυνεύει να χτυπήσεις, μόνο στο κεφάλι, αφού είναι η ασπίδα μπροστά. Τι προστατεύει? Να αναπνέεις. Αναπνέει. Να αναπνέει ο θώρακας. Ακριβώς. Να δουλεύει καλά. Ο θώρακας, γι' αυτό έχει το πίσω μέρος. Δεν θα έχει πίσω μέρος τότε. Όπως ο Μέγας Αλέξανδρος μετά το κατέληξε το πίσω μέρος. Για να μην γυρνάνε και τρέχουν. Ναι, ναι, ναι. Μην το βάλει κανείς στα πόδια. Ο θώρακας είναι έτσι φτιαγμένος, έτσι ώστε σου δίνει τη δυνατότητα να αναπνέεις. Mm-hmm. Πιέζει πίσω, πιέζει πιο πίσω. Φανταστείτε τώρα γυμνασμένους άντρες, επαγγελματίες, ας πούμε, πλήτες. Θα πάθανε ασφυξία. Ακριβώς. Φαντάζομαι την πίεση που νιώθει ο πρώτος που έχει απέναντί σου. Και ποια είναι η διαφορά η άλλη? Σπρώχνεις τον πρώτο, δεν το χτυπάς τον πρώτο, το δόρυ σου χτυπάει τον δεύτερο ή τον τρίτο. Εσένα σε χτυπάει ο δεύτερος ή ο τρίτος από την απέναντι πλευρά. Τον πρώτο που έχεις μπροστά σου, σε μια απόσταση 10, 20, 30 εκατοστά, τον χτυπάει ο δικός σου ο δεύτερος ή ο τρίτος. Mm-hmm. Δηλαδή, προσπαθούμε να... Οπότε κάποια στιγμή στη μέση έλειωνε αυτός ο άνθρωπος. Είναι αυτό που λέμε ότι σε χτυπάει κάποιος, ας πούμε, στο μάτι, στο λαιμό, που είχες ένα κάλυπτο, πέθαινες και έμεινες όρθιος. Δεν μπορούσα να πω πουθενά. Έτσι ήταν τόσο, τόσο πηχτή. Τόσο πιεσμένη η φάλαγγα. Φανταστείτε την πίεση. Ο θώρακας ουσιαστικά, εμείς από τη χρήση του που προσπαθούμε να μελετήσουμε, αυτό καταλάβαμε. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα χτυπημάτων. Δεν πολεμούσαν σε μονομαχίες, δεν πολεμούσαν αλλιώς. Mm-hmm. Δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο.
Και το πιο σημαντικό πιστεύω, έτσι. Και η κοιλιά. Ναι, πολύ σημαντικό. Πάμε στα σπαθιά. Στα σπαθιά. Μαχαίρια, μαχαιρίδια και σπαθιά. Το σπαθί ήταν δευτερεύον όπλο. Όλοι ξέρουν να τα χρησιμοποιούν. Υπήρχαν κατά καιρούς πολύ καλοί ξυφομάχοι. Γιατί πρέπει να έρθει κοντά άλλος. Τα αχήμαχα όπλα που αναφέρει και ο Όμηρος. Οι κλασικές μάχες γίνονταν μόνο με το δόρυ. Τώρα, όλοι είχαν σπαθιά. Ξεκινάμε, ας πούμε, από αυτό που είναι το πιο παλιό που, από τα πιο παλιά που έχουμε. Αυτό είναι το φάσγανο. Αυτό είναι φάσγανο. Αμερικό φάσγανο. Αυτό βγαίνει σε, το σχήμα του είναι σαν μπαλντάς που θα λέμε σήμερα. Μία πλευρά κόβει, πολύ δυνατό χτύπημα. Το οποίο σε διάφορα μεγέθη που έβγαινε ήταν μαχαίρι σπιτιού. Είχε ναι, το... Θα μπορούσε άνετα να. Είχε την τρύπα του εδώ πέρα, το, κάρφω, το κρέμαγε στον τοίχο, το χρησιμοποιούσε σαν. Να κόβει κρέας. Ακριβώς. Είναι το πιο απλό ξύφο. Μην ξεχνάμε ότι την ομερική εποχή αγρότες πολεμούσαν. Λίγοι ήταν οι άρχοντες, ας πούμε, που ήταν μπροστά, ο Έαντας, ας πούμε, που θα λέγαμε, ο Αχιλλέας, όλοι αυτοί ήταν οι εκπαιδευμένοι στρατιώτες, οι οποίοι ήταν. Ο τρόπος πολέμου ήταν σαν το μεσαίωνα. Όπως πολεμάγανε οι φεοδάρχες, ας πούμε, στην Αγγλία, οι υπότες. Μάζευε τους χωριάτες στους δικούς του και πηγαίνανε για πόλεμο. Γι' αυτό και έβγαινε ένας Αχιλλέας μπροστά και σκοτώνε 30. Πώς θα σκοτώσει, άμα ήταν όλοι εκπαιδευμένοι και εισάξιοι με αυτόν. Όταν έτυχε σε εισάξιο, τα βρήκε λίγο σκούρα, μια ανήκησε. Ναι. Ο Οδυσσέας με τον. Πάμε εδώ. Αυτό είπαμε, το φάσγανο. Κατά καιρούς, ας πούμε, ναι, αυτό είναι το. Αυτή είναι η ξύλη. Σπάρτε δύο ξύλι. Το πιο κοντό ξύφος. Δεν χρειαζόταν δεύτερο ξύφος. Πολύ αργότερα είχαν και ξύφος, είχαν και μαχαίρι. Mm-hmm. Αυτό ήταν σαν μαχαίρι, ουσιαστικά. Ναι. Γιατί το χρησιμοποιείς για τα φρούτα σου, για το τυρί σου, για οτιδήποτε. Όπλο μάχης όταν είσαι πολύ κοντά. Αχήμαχο. Το βήμα πρόσθεση που λένε και. Ναι, ναι. Κάνε ένα βήμα μπροστά. Φιλόσχημο, κόβει και από τις δύο μεριές. Η χρήση του είναι κλασική, ό,τι κάνουν όλα τα μαχαίρια. Mm-hmm. Τα ξύφη. Δεν είναι για μονομαχίες. Ναι. Δεν θα δούμε σε κανένα αγκείο, σε κανένα επιτίδια πλάκα που έχουν πάρα πολλές που δει εκεί δύο στρατιώτες. Ναι. Ακριβώς. Δεν έχει πουθενά μονομαχία. Δεν θα δεις αυτό το. Ναι. Ένας μονομαχία, ξύφος με ξύφος. Δεν έχω δει σε κανένα. Προσωπικά, όσο έχω ψάξει, όσο έχω τύχει. Ναι, είναι να... μετά τα ρωμαϊκά χρόνια έρχεται. Ακριβώς. Δεν υπάρχει μονομαχία με ξύφος. Δηλαδή δεν βγαίνει και σου λέει έλα. Πολύ σπάνια. Είναι με το δόρυ. Ακριβώς. Mm-hmm. Και η θήκη του, έτσι. Ναι, η θήκη του φτιαγμένη πάλι από ξύλο, ορίχαλκο. Ξύλο είναι αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ξύλο. Ξύλο και δέρμα. Και οι λεπίδες από τι μέταλλο είναι. Το συγκεκριμένο σίδερο χρησιμοποιούμε επειδή το έχουμε τώρα ανοξείδωτο λόγω ευκολία στο γυάλισμα και σε όλα αυτά. Αλλιώς είναι σίδερο. Πάμε εδώ. Ό,τι ήταν και τότε ουσιαστικά. Οπλητικό ξύφος. Το ξύφος, έτσι το κλασικό. Κλασικό οπλητικό ξύφος. Δεν είναι το ομυρικό, το άωρα, ας πούμε, το, που ήταν μητερό, ήταν λίγο διαφορετικό σε σχήμα. Αυτό είναι φιλόσχημο. Έβγαινε σε μέγεθος περίπου τόσο γύρω στα 60-65 εκατοστά. Mm-hmm. Το οποίο είναι πολύ καλό ζυγισμό στο χέρι. Ναι. Και βαρύ, έτσι, πόσο 10 κιλό. Όχι, 10 δεν είναι, γύρω στα 6, ανάλογα. Το συγκεκριμένο, mm-hmm, αυτό, ναι. Όταν είναι και λίγο πιο μακρύ, είναι κλασικό ξύφος και για όταν είσαι υπέας. Ναι. Γιατί όταν είσαι στο άλογο, να χτυπήσει κάποιο πεζό, πρέπει να σκύψεις και να φτάσει κάτω. Γιατί σκύβει, κρύβεται, οπότε το ξύφος πρέπει να είναι λίγο μακρύ στο άλογο. Οπότε αυτά βγήκανε και για υπείς. Mm-hmm. Και πάμε εδώ πέρα σε αυτό που μας σκοπίδα. Θυμίζει και αυτό υπήρχε και μέχρι στα πρόσφατα χρόνια. Παντού υπάρχει. Παντού υπάρχει. Είναι ένα ξύφος το οποίο σου δίνει το πλεονέκτημα του ενός χτυπήματος. Ένα και τέλος. Η κοπίδα έγινε γνωστή κυρίως με ταινίες με το Μέγα Αλέξανδρο και όλα αυτά. Πάλι το δείχνουν ότι είναι από υπείς. Γιατί πάλι ο υπέας όπως τρέχει το άλογο, ένα χτύπημα θα κάνει. Δεν θα κάνει δεύτερο, δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Γι' αυτό και το χρησιμοποιούσα και οι υπείς. Δεν ήταν καθαρά οι. Μπαμ και κάτω που λένε. Ακριβώς. Μία εκδοχή του πιο ίσια, πιο φαρδιά, είχαν και στα καράβια. Οι επιβάτες που λέμε. Γιατί αυτοί θέλανε να κόψουν ένα σκηνί του αντιπάλου με ένα χτύπημα να έπρεπε να κοπεί. Είναι ουσιαστικά μπαλντάς. Χρησιμοποιούσα τσεκούρι. Mm-hmm. Το οποίο πάλι είναι ένα χτύπημα. Είναι πολύ βαρύ. Και τι σου έδινε πλεονέκτημα αυτό.
Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που και περιθώρακα να φοράει κάποιος. Τον τζάκιζε. Του σπάει το κόκαλο. Το κόκαλο κιόλας. Όπως στο μεσαίον. Μάλιστα. Στο μεσαίον, αν παρατηρήσουμε, είχαν σφυριά. Το σφυρί δεν κάνει τίποτα στην πανοπλία να τη χτυπήσει. Του σπάει τα κόκαλα από μέσα. Μάλιστα. Είναι λογικές. Λογικές και τεχνικές που αν κάποιος δεν ασχοληθεί. Και στην αρχαιότητα είχαν ας πούμε τσακούρια. Διπλούς πέλεκες, το οποίο πώς τα έχουν οι Κρήτες, αλλά ο Αιάντας ας πούμε που ήταν και λέγεται ήταν πολύ ψηλό, στα 2-10. Γίγαντες ήταν ο Αιάντας. Ακριβώς. Είχε πέλεκη, αλλά ήταν μόνος του. Διπλό. Είχε το διπλό πέλεκη, το γύρισε γύρω-γύρω, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς. Βλέπουμε τέτοια όπλα πάντως να υπάρχουν ακόμα και σήμερα σε πολεμικές τέχνες άλλων λαών που τα συνεχίζουν αυτά το διπλό πέλεκη. Όλοι αντιγράφαν τον άλλον. Κανείς όπου υπήρχε και λόγω της επέκτασης με τις αποικίες των Ελλήνων, πολλοί λαοί υιοθετήσανε. Τα είδανε και τα αντιγράψανε. Λογικό είναι, δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πού μπορεί να σας βρει κανείς, γενικά σαν άγημα. Η έδρα προσωπικά εμένα και το εργαστήριό μου είναι στον Κολωνό. Στον Κολωνό. Και το Facebook πες για τον κόσμο που μας ακούει. Το Facebook είναι Άγημα Λεωνίδας ουσιαστικά. Αυτό είναι ένα φυλάδιο που έχουμε και το μοιράζουμε σε όποιον θέλει. Έχει διάφορες εκδηλώσεις. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν δάσκαλοι που σας είπαν να πάτε στα σχολεία και να δείξετε στα παιδιά τον οπλισμό, τις πανοπλίες? Υπάρχει. Ένας μόνο. Όλα αυτά τα χρόνια ένας δάσκαλος σας φώναξε να ντυθείτε έτσι. Δεν ξέρω ωραία. Αν τον γνωρίζεις. Είναι ο Δήμητρης Ογκίκας. Ο οποίος είναι δάσκαλος ιστορίας. Ο συγκεκριμένος έχει γράψει και θεατρικά έργα. Σχολείται πάρα πολύ με τα κοινά. Η ερώτησή μου είναι πιο ουσιαστική. Ένας δάσκαλος βρέθηκε μόνο να σας πει: ελάτε εδώ, αυτά που διδάσκω στα παιδιά. Και μάλιστα, που λέω στην Ιλιάδα, που λέω στη μάχη μέρες, του Μαραθώνα, του Θερμομπύλε. Εκτός από την κυρία Μαυροπούλου, θα μιλήσαμε. Την Ειρήνη. Ο συγκεκριμένος, μιλάγαμε τώρα με τον Δημήτρη. Είναι σε ένα σχολείο. Ήταν πρώτα στο New York College. Είχαμε πάει εκεί. Δύο φορές έχω πάει, ντυμένος ο πλήτης, να εξηγήσω στα παιδιά τι είναι αυτό που βλέπουν, τι φοράνε και όλα αυτά. Πώς τα χρησιμοποιούμε και όλα αυτά. Πρόσφατα μιλάγαμε για να πάμε πάλι σε ένα σχολείο που είναι στη Μπουλιαγμένη και κολλήσαμε στο ότι δεν έχουμε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Σε αυτή τη χώρα, όταν θέλουμε να βρούμε κολλήματα, τα βρίσκουμε στο επόμενο δευτερόλεπτο. Όταν θέλουμε να δώσουμε άδειες, κάνουμε 5-10 χρόνια να δώσουμε άδειες. Τα παιδιά μου, η κόρη μου είναι 21 χρονών, ο γιος μου είναι ακόμα στο Λύκειο, είναι πρώτη Λυκείου, 15,5. Τόσα χρόνια που είμαι στα σχολεία, στην περιοχή που Κολωνού και σε πόλια, με ξέραν όλοι οι δάσκαλοι. Ξέραν ποιος είμαι, τι κάνω. Κανείς δεν σκέφτηκε να σας καλέσει. Κανείς. Τι να πω. Δηλαδή και από το προσωπικές εμπειρίες, δεν χρειάζεται να πάμε αλλού ή να πάμε μακριά. Στα πλαίσια, αυτή η απάντηση που μου δίνεις είναι στα πλαίσια μιας ευρύτερης αντιμετώπισης που έχει η παιδεία μας, η εκπαίδευσή μας, το σχολείο μας, το πανεπιστήμιό μας, ξέρω εγώ, απέναντι σε ό,τι ξυπνάει μνήμη. Απέναντι σε ό,τι ξυπνάει μνήμη. Το καλό ποιο είναι, ότι αυτό που είπα στην αρχή, ότι με τους αναβιωτές που υπάρχουν στην Ευρώπη, είναι καλό ότι αποδέχονται και εμάς σιγά σιγά. Μα τι μου λες τώρα, υπάρχει περίπτωση να κάνουν γιορτή οι Κέλτες εκεί πέρα πάνω και να μην ντυθούν και να καλούν και εμάς. Οι Βίκινγκς στην Κροατία πηγαίνουν και κάνουν τους αργοναύτες και ντύνονται. Ακόμα, τι μου λες τώρα. Σχεδόν σε κάθε χώρα υπάρχουν ελληνικά αγήματα. Η Ιταλία υπάρχουν 2-3. Η Ισπανία υπάρχει. Η Αγγλία υπάρχει και σπαρτιατικές μόρες. Οι εταίροι στη Γερμανία. Στην Αμερική, στον Καναδά, έχουν έρθει το 11, συμμετείχαμε και εμείς στο Σχοινιά, είχαν κάνει μια μεγάλη συγκέντρωση λόγω των 2.500 χρόνων από τη μάχη του Μαραθώνος. Είχαν κάνει ένα τριήμερο στην παραλία του Σχοινιά. Κατασκήνωση με το Δήμο να το γνωρίζει και όλα αυτά. Φυσικά εμάς δεν θα μας δίνουν άδεια ποτέ να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Συμμετείχαμε και εμείς εκεί. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Πώς το βλέπουν οι ξένοι, πώς το βλέπουμε εμείς. Εμείς το νιώθουμε περισσότερο. Γιατί εμείς δεν κάνουμε. Υπάρχουν Έλληνες που ασχολούνται με τους καμπόιδες και τους Βίκινγκς και το σαμουράι, τα πάντα έτσι. Αλλιώς θα το νιώσει ο Έλληνας το σαμουράι και αλλιώς το Ιαπωνέζο. Ο Ιαπωνέζος. Δεν μπορεί να μου πει ο ξένος, μας έχουν πει παράδειγμα ξένοι, ότι εσείς δεν αξίζετε να είστε Έλληνες, λέει, εμείς είμαστε καλύτεροι Έλληνες. Τι λες, παιδί. Δηλαδή είναι
και απορούν γιατί είχαμε πάει σε κάποιο γαλλικό κανάλι, μας είχε κάνει κάποια πλάνα, το TV7, στο Μαραθώνα είχαμε πάει πριν 4-5 χρόνια και είχε απορία ο Γάλλος δημοσιογράφος πώς και ασχολούμαστε με αυτά εμείς. Και του λέω φυσικό δεν είναι. Ασχολήσου εσύ πες με τον Αστερίξ και τον Οβελίξ, για σε μυστικάνω με τώρα εδώ πέρα και τα παπιά σου και τα γατιά σου. Από αυτά εδώ απέχουμε περίπου γύρω στις 80 γενιές, 90. Και πολλές λες. Και δεν πολλές είναι πολύ λες. Μακριά. Δεν είναι... Και πολλές λες. Θα έπρεπε να είναι πιο κοντά μας. Το καλό ποιο είναι ότι επειδή υπάρχουν αυτό το εξωτερικού, έχουν αναβιώσει Έλληνες την ιστορία τους. Υπάρχει μια πολύ καλή αποδοχή από το 21. Πολλά παιδιά που είχαν στο σεντούκι του παππού τους, του παππού τους τα κάτι πράγματα. Της, ακριβώς. Αρχίζουν και τα βγάζουν έξω. Αυτό, αυτό το ξύπνημα της μνήμης είναι που τρέμουν. Αυτό το δεν μπορούν να το φρενάρουν. Δεν είναι μνήμη. Υπάρχει. Εντάξει, σιγά σιγά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Βλέπουμε την αποδοχή του κόσμου όταν παρουσιαζόμαστε κάπου. Όπως είδες και τα παιδιά. Λοιπόν, Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ξύπνημα της μνήμης, για όλο αυτόν τον κόπο που έκανες να τα κουβαλήσεις όλα αυτά εδώ πέρα. Τα βαριά πράγματα να τα δείξουμε, να τα δούμε. Γιατί κυρίες και κύριοι, η μνήμη είναι το βασικό εργαλείο της συνέχειας της ύπαρξής μας. Γι' αυτό στείνουμε μνημεία και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και μνήματα για τη μνήμη.